εξαιρετικά δύσκολη εικόνα στα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς χωρίς νοσοκομείο για 8η ημέρα παραμένει Πάφος, ενώ το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κύπρου, αυτό της Λεμεσού, έχει αποδυναμωθεί χωρίς προηγούμενο. Στην Πάφο, ένας μετά τον άλλον επαγγελματίες υγείας εντοπίζονται θετικοί στον ιό. Από τα 28 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην πόλη, τα 26 είναι από την αλυσίδα του νοσηλευτηρίου. Πρόκειται για 18 επαγγελματίες υγείας, 4 ασθενείς του νοσοκομείου, εκ των οποίων ο ένας απεβίωσε, 2 καθαρίστριες, 2 ιδιώτες γιατροί, καθώς και ο οδηγός ταξί και η σύζυγός του. Ωστόσο, η λήψη δειγμάτων ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και το δεύτερο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού μετρά ήδη 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 2 επαγγελματίες υγείας και 2 από το διοικητικό προσωπικό. Διοίκηση, γιατροί και νοσηλευτές έχουν απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους και μπήκαν σε αυτοπεριορισμό, καθώς είχαν έρθει σε επαφή με τον διευθυντή, ο οποίος νόσησε από τον ιό. Πρόκειται για τον περιφερειακό διευθυντή Χρήστο Νικολάου, μία γιατρό του παιδιατρικού, μία διοικητικό λειτουργό και ένα μικροβιολόγο. Το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και Γενικών Νοσοκομείων Πάφου παρατείνουν τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για ακόμη 48 ώρες μέχρι να επαναξιολογηθεί όλη η κατάσταση. Το σημαντικό είναι ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έχουν των δειγμάτων που έχουν ληφθεί από όλους τους επαγγελματίες υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Χαριλάου, κάποιοι από τους επαγγελματίες υγείας επιστρέφουν στα καθήκοντά τους τέλος της εβδομάδας.